Χάι παιδιά, τι γίνεται? Καλά κι εμείς. Σήμερα είμαστε στα Κάτω Λεύκαρα, στην Κύπρο, και κάνουμε τα μαθήματα, τα οποία είναι οι καρέκλες. Αν δεν πιστεύετε, ορίστε, ο τόνος. Περνάμε ωραία πάντως, το ξέρετε. Και εδώ προχωράω από το αμάξι για το μάθημα. Περνάμε ωραία εδώ στην εξοχή. Όντως είναι σαν μια μικρή εξοχή. Εδώ έχει και ωραία φυτά. Η ώρα που περνάμε. Α, να και το μάθημα. Άργησα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Κάτι θα μάθω από αυτό που έμεινε η ώρα. Τι ωραία εξοχή. Πόσο ζηλεύω. Εδώ είναι ο δάσκαλος που προετοιμάζει το χόρτο. Όπως βλέπετε. Για να έχουμε για τους μαθητές. Και εκεί έχουμε δύο μαθητές. Τρεις μαθητές από εκεί. Σύνολο είναι 8 μαθητές και περνάμε ωραία. Hi guys! Hey! How about the lesson? Very good! Excited! Do you love your teacher? How she's he's making? Yeah, he's a really good teacher. He's very good at it as well. Έχουμε και κοπέλες, έχουμε και αγόρια. Actually, it's too thin this one. Yeah, I know. I'm losing. I'm losing. La separaron. Sola. Sola en el olvido. Sola. Sola con su espíritu. Φτιάχνουμε και καλαθάκια, όπως βλέπετε. Παίρνουμε ωραία στην εξοχή. Δάσκαλε. Ορίστε. Πώς βλέπεις τους μαθητές? Πάνε πολύ καλά. Προχωράνε. Τους βλέπεις στο καλό δρόμο? Ναι. Όταν έχουν καλό δάσκαλο, ναι. Όσο μου έχουν πει, είσαι αρκετά καλός δάσκαλος. Προσπαθάω. Όποιος προσπαθεί, για καλό είναι. Δηλαδή, θα έχουμε και άλλα μαθήματα, λες? Εννοείται. Έχω και άλλες δουλειές να δείξω. Στους μαθητάς. Ξέρω πολλά πράγματα ακόμα, να τους δείξω. Και πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως το λες. Μα έτσι είναι. Θέλω να μάθουν τέχνη. Αυτό είναι παραδοσιακό, αυτή είναι η παραδοσιακή τέχνη. Και σιγά σιγά θα χαθεί. Οπότε πρέπει να ξέρουν μερικούς ανθρώπους να ξέρει τέλος πάντων. Την παραδοσιακή δουλειά. Θα φτιάξω και άλλα πολλά πράγματα για να μάθουμε. Εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα? Εγώ βλέπω ότι είναι αρκετά καλοί μαθητές και τραγουδιστές όπως τους ακούω. Και όσο πάει θα καλωτερεύουν. Θα είναι πιο καλοί. Δάσκαλε. Έχουν θέληση. Το θέλουνε. Φαίνεται. Δάσκαλε. Όμως θα έχεις μικρό πρόβλημα. Τι? Θα σου κλέψουν τη δουλειά. Θα είναι ευχάριστο αυτό. Για να μου κλέψουν τη δουλειά. Πρέπει να κάνουν κάτι. Να μάθουν. Εντάξει. Αφού σου το λες έτσι, έτσι θα είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να μάθουνε.
Και όποιος θέλει, το συνεχίζει. Εννοείται. Και όποιος θέλει να συμμετέχει, όποιος θέλει, στο τηλέφωνο το ξέρει, βάλει το τηλέφωνο σου και εγώ είμαι στη διάθεσή τους. Να τους μάθω πολλά πράγματα μέσα από την τέχνη. Ακούσατε, παιδιά, όπως ενδιαφέρεται, μπορεί να συμμετέχει στην τέχνη. Έχω μια κοπέλα εδώ, Αγγλία-Κύπρια. Αγγλία-Κύπρια, ναι. Ναι, που ενδιαφέρεται για τη δουλειά. Βλέπω που θέλει να μάθει. Θέλω. Θέλει να μάθει. Θέλω. Φαίνεται ότι έτσι όπως είδατε τη δουλειά σου είναι αρκετά προχωρημένη. Ναι, παρακολουθούσες ναι. με πολύ ενδιαφέρον. Με τα χέρια μου, μου αρέσει πάρα πολύ και αύριο θα πάμε κόρνο να μάθω, ξέρεις, να κάνουμε βάσους με το κλάι. Α, με το πυλό. Με το πυλό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Το τρόπο που τα κάνουν πριν χρόνια, ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Είναι από... Χωρίς το κοινό γεννή γύρω γύρω, ναι, 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 με τα χέρια μόνο. Μόνο με τα χέρια παίζει, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Το έχω κάνει και εγώ παλιά αυτό. Μ' άρεσε, ήταν πολύ ωραίο. Κάνει πράγματα πάρα πολύ όμορφα. Ό,τι δεν είναι με τα χέρια μου αρέσει. Κάνω ψημίν το δικό μου, το ψημίν αρέσει και είναι με τα χέρια το μου. Το παλιό, ναι, ναι. Είναι. Και το παρισκέσαι το ψωμί αυτό. Ναι. Δηλαδή χορταίνει με το ψωμί. Σωστά. Με το άλλο το ψωμί είναι τίποτα. Exactly. Α, δεν το φτιάχνεις με τα χεράκια σου, ναι, με την αγάπη και σου. Ακριβώς. Ναι, ναι. Κίνητη μυρωδιά, φρέσκο ψωμί στο σπίτι. Που το βγάλω από το φούρνο και ζεστόν. Καλά μου άνοιξες την όρεξη. Η γεύση είναι πιο καλή όταν κρυάνει. Μου αρέσει που είναι ζεστόν και βάζω το βούτυρο και γίνεται... Όσο τρως τόσο θες. Σω, παιδιά, όπως ακούσατε, ό,τι φτιάχνεις με τα χεράκια είναι πάντα ωραίο. Και εδώ συνεχίζουν οι μαθητές, 7 μαθητές, η άλλη κοπέλα έρχεται. Οι μαθητές συνεχίζουν. Now my whole repertoire is not. No more songs. Amy, please. Or you're not in the singing mood. So guys, see you then. Have a lovely lesson. Yeah, thank you. I'll see you. Okay.